Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπράδε μου, είσαι καλά πρώτα απ' όλα. Εσύ, υγιής, δυνατός. Μπράδερ, χωρίς να με ρωτήσεις, ξέρεις ότι περνώ τελεία κάθε μέρα ψυχολογικά, σωματικά. Εκμεταλλεύομαι κάθε δευτερόλεπτο στο food. So. Εσείς πώς περνάτε εσείς που μας βλέπετε? Οι άνθρωποι μας ακριβώς, να το πούμε, ελπίζουμε πρώτα απ' όλα να είστε όλοι σας υγιείς, γεροί και δυνατοί. Και που με παρακολουθούν, ξέρεις, ξέρω ότι χρόνια που τα λαδοντήμου, ήταν και τώρα, λαλούμε, ρε κουμπάρε, λαλούσαμε τούν την κουβέντα, ποιος είναι να ξέρουν, ρε θωρώ κάτι που τούν τα αστεία που λαλεί. Είδα έναν post πελιόν και πρέπει να το πω. Τόσο κακό που πάθαμε, ούτε ο Νοστράδαμος δεν το περίμενε. Αν το ξέρω, ξέρω ποιος είναι ο Νοστράδαμος. Δεν σας ακούσα κάτι, θα ξαναπείς. Τώρα ακούω εσύ. Είναι το λίγο το σήμα. Είναι μας το λοιπόν, εχθές είχαμε Κωνσταντίνον Γκβασιλάβα, είπα το σωστό, Σέρτς. Κωνσταντίνος Γκβασιλάβα από την ΠΑΦ, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πραγματικά μαθήματα αγάπης ακτουρισμού, σεβασμός στον συνάνθρωπον του. Δεν βλέπει ούτε καταγωγή, ούτε χρώμα, ούτε οτιδήποτε. Μιλήσαμε πολλά μαζί του. Μας είπε και είδαμε μαζί και την περίπτωση με την φωτογραφία Σέρτς που είναι viral. Εμπήγαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο στο θέμα της, ας πούμε, πολλά διχασμένης, διαστρεβλωμένης κοινωνίας, η οποία είναι πάρα πολλά αρνητική, με μια φωτογραφία, αν είδαμε πρόσωπα πάρα πολλά. Επίσης, είπαμε την κουβέντα ότι με τούν την κατάσταση όλοι φανήκαν τα πραγματικά πρόσωπα σε πολλούς και τις συμπεριφορές και ευκήγαν πολλά πολλά η αλήθεια προς τα έξω. Και πραγματικά, τούτο που θέλουμε και εμείς καθημερινά να σας παροτρύνουμε να κάνετε, να βλέπετε τη θετική πλευρά τη ζωή, να ασχολείστε περισσότερο με τον εαυτό σα, να εξελίσσεστε, να μαθαίνετε, να είστε καλύτεροι κάθε μέρα. Και η κακιά η πολύ να πάει στο πλευρό, γιατί δεν υπάρχει χώρο. Γιατί να το σκεφτείτε έτσι, την ενέργεια που ξορκιάζετε για να κακίσετε ή να ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλλο εκτό από τον εαυτό σα, εν χαμένη ώρα από τη δημιουργία σα, είμαστε άνθρωποι. Είχαμε τα μία να δημιουργήσουμε ο καθένα με δικό μα τρόπο. Γεννηθήκαμε στον παράδεισο, όπω τα λέει ο γιατρό ο Bruce Limpton. Είμαστε δάμε να δημιουργήσουμε. Ασχολείστε με τον εαυτό σα, όχι με εγωιστικό τρόπο. Όσο καλύτεροι γίνεστε, τόσο καλύτεροι γίνεστε και για τον έξω κόσμο. Άρα, εν τόσο ενδιαφέρουσε τι στιγμέ που ζούμε, και αν πραγματικά πρόσωπα βλέπουμε, μαθαίνουμε καθημερινά. Έχουμε ένα τεράστιο line-up. Σήμερα έχουμε την Ειρήνη Αρέστη, τη δημιουργό του Les Irene's Fitness, personal trainer and functional training coach. Πολλά ενδιαφέρον, είτε η Ειρήνη, όπως και πολλοί άλλοι μέχρι στιγμής, 21ο broadcast σήμερα, δηλαδή 21ο money, τα νούμερα. 21 άτομα, προσωπικότητες, ήρθαν να προσφέρουν προς τον συνάνθρωπο τους με τον δικό τους τρόπο. Πραγματικά, κάθε φορά, κάθε μέρα είμαστε ταπεινωμένοι. Αύριο το βράδυ, μεγάλο Σάββατο, για να δείτε ότι το κάλεσμα από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο είναι πολύ απλό. Έχουμε αύριο βράδυ γιατρών για τον Δόκτωρ Μάριον Κυριαζή, ένας σεβαστός άνθρωπος, άνθρωπος με κεφαλαία όμως. Ρίχτηκε στη μάχη εναντίον του ιού σε ελευθερωτική βάση, πριν ακόμα η κυβέρνηση ανακοινώσει ότι χρειάζεται βοήθεια από γιατρούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απολαμβάνει τη σύνταξη του που τα λέμε, πράγματι κάνει κάτι που είναι παραπάνω από λειτουργήμα με τα δικά του λόγια. Είναι για τον άνθρωπο η ζωή του. Και αύριο έχουμε την τιμή, τη μεγάλη, να τον έχουμε μαζί μας, Σερτς. Αύριο βράδυ, ανυπομονώ πάρα πολύ να έχουμε τον Δόκτωρ Μάριον Κυρία. Μας, να μιλήσουμε και για την. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή με μια τεράστια εμπειρία γνώση πίσω του σε αυτόν τον τομέα, σαν ιατρό, δουλεύει και στο anti-aging, για την αντιγύρανση, την τεχνολογία. Πάρα πολλά ενδιαφέρον πράγμα που θέλω να μιλήσω μαζί του. Είναι τεράστιο. Αλλά να επικεντρωθούμε στο σήμερα, έχουμε και την Κυριακή, έχουμε ακόμα να μιλήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε τεράστιο line-up search. Πέμουν λίγο πριν να πάμε στην Ειρήνη μας, γιατί θα έχουμε την ίδια αρκετό χρόνο κοντά μας. Πέμουν λίγο. Θέλω να μοιραστώ μια μικρή ιστοριούλα για σήμερα. Χθες έκανα ad τον Paul Coroni, ο οποίος είναι ο business developer and client service στην DG TechLink Limited και ήταν για 7 χρόνια organizer και curator στο TEDx. Και εγώ είχα 2 χρόνια που βγάλω προς τα έξω ότι θα μιλήσω σύντομα στο TEDx για
deliberate practice mindset και παράλληλα θα μιλήσουμε και οι δύο θα πάμε, μιλήσα μαζί του, θα μας βοηθήσει για το κομμάτι του zero carbon emission γραφεία, which is the bigger picture, που είναι πιο μεγάλη εικόνα στο, παρά το deliberate practice mindset και το συζητήσαμε και θα μιλήσει και κοντά μας ο Πόλο Κορώνης, περιμένω να μπει η ημερομηνία και θα μας δώσει συμβουλές στο πώς μπορούν οι μικρές και μέσες επιχειρήσεις να κάνουν γρήγορα adapt σε αυτές τις γρήγορες αλλαγές που βρίσκονται τώρα και πώς να χειριστούν σωστά τα συναισθήματα τους, είναι πιο στρατηγική και αποτελεσματική με τις επιχειρήσεις τους και να καταλάβεις ότι το σύμπαν, όταν εκπέμπεις τις σωστές συχνότητες, τότε σου έρχονται πίσω και οι σωστοί άνθρωποι και οι σωστές συχνότητες πίσω. Και το ωραίο είναι ότι ως τώρα κανένας δεν μας είπε όχι για να έρθει να μιλήσει στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι να μοιραζόμαστε θετική ενέργεια και χρήσιμες πληροφορίες με τον κοινό μας, χωρίς να περιμένουμε τίποτα από εκείνους. Όσοι θέλουν μας παρακολουθούν, όσοι θέλουν δεν μας παρακολουθούν. Αλλά ο στόχος είναι να βοηθήσουμε όσον παραπάνω τον κόσμο και να βοηθήσουμε την Κύπρο να αρχίσει να είναι εκείνη που πρέπει να είναι. Έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς τεχνολογικά, με τον λαό, με την αλληλοβοήθεια, με την εξέλιξη. Στο βήμα προς βήμα, πετυχαίνουμε τους στόχους μας, παρόλο που βρισκόμαστε στο σπίτι, παρόλο που δεν μπορούμε να πάμε κάπου, αλλά κάνουμε τα meetings μας, τα Skype call μας κάθε μέρα και μας πλησιάζουν οργανώσεις οι οποίοι αντιλαμβάνονται προς τα που κατευθυνόμαστε, βλέπουν τι κάνουμε. Και εγώ ανυπομονώ να ανοίξουν το γραφείο μας, το Zero Carbon Emission γραφείο στην Κύπρο, που θα δώσουμε κίνητρο και στις άλλες εταιρείες να αρχίσουν να μειώνουν το carbon footprint τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και Έρχονται πάρα πολλά. Θέλω να μου πεις... Εντάξει, ας θα το πιάσουμε έναν. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στο σημερινό. Να πάμε λίγο στο σημερινό, στον άνθρωπο, το σημερινό που έχουμε κοντά μας. Μεγάλη μας χαρά, έχουμε την Ειρήνη να Αρέστη να αφιερώσει χρόνο. Για ποιο πράγμα, μιλούμε εδώ πολλές ημέρες. Είμαστε εκεί. Κάνει καλό στην υγεία μας, στη διάθεση μας, στη βιοχημία μας. Τα πάντα. So, with no further ado, νομίζω, Serge, να μην το καθυστερήσουμε άλλο, να καλησπερίσουμε την Ειρήνη Αρέστη, να την ευχαριστήσουμε ξανά εμείς. Ευχαριστούμε την Ειρήνη που είσαι κοντά μας. Θα αφιερώσεις τον χρόνο σου να είσαι χρήσιμη προς τον συνάνθρωπο σου εκεί έξω που μας βλέπουν. Μοιράζουν τον γνώση, την αγάπη και αυτή τη στιγμή θα το κάνεις και εσύ μαζί μας. Hi. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, εσείς? Τέλεια. Περνούμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σου πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας βοηθάσει να μοιραστούμε. Κύριε, έχεις κανένα χρόνο να βάλεις απέναντί σου? Sorry. Να σε βλέπουμε λίγο καλύτερα. Ξέρεις τι, νομίζω να αλλάξω. Α. Αν είμαι έτσι. Ωραία. Ναι, καλύτερα. Κάπως καλύτερα. Ωραία, η Ειρήνη είναι μαζί μας σήμερα να δώσει τη, με αυτή τη δική της τον ταλέντο, τη δική της γνώση μαζί μας. Ειρήνη μου, πες μας λίγο για σένα, πες μας λίγο το πώς μας ήρθες εδώ, αν θέλεις να το μοιραστείς. Ο Σέργιος, ο Σέργιος που έκαμε την επικοινωνία, ίσως θετική. Πες μου λίγο πώς το είδες όλων αυτών, γιατί το κάνεις τη χαρά, την τιμή να, μας, να μοιραστείς τις δικές σου γνώσεις, τις δικές σου εμπειρίες, τα δικά σου με τον κόσμο. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας και περήφανη παράλληλα για το τι κάνετε με το Original Minds. Είναι top. Σας ευχόμαι καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε να πάτε ψηλά. Ναι, ήρθα σε επικοινωνία με το Σέγιο για να λάβω μέρος στο κομμάτι σας. Με χαρά να μιλήσω για τη γυμναστική, γιατί είναι, να το πω, θα το πω κομμάτι της ζωής μου, να το πω η ζωή μου, γιατί ασχολούμαι αρκετές ώρες της ημέρας με το συγκεκριμένο κομμάτι. Στόχος μου πάντα και γενικά είναι να βοηθώ τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της γυμναστικής και παραλληλά
με το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί εκτός από γυμναστική ασχολούμαι και με το sport psychology, το οποίο είναι το μάστερ μου. Άρα βασικά επειδή είναι δύο τομείς στη ζωή μας οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι, δηλαδή ψυχολογία, γυμναστική, γυμναστική ψυχολογία, το να τα χρησιμοποιήσεις και τα δύο σωστά, νομίζω το λεγόμενο happiness. Μπορείς να το βρεις τουλάχιστον. Αυτό είναι, εμείς έχουμε και στόχο μέσα στο original mindset, είπαμε, οι τρεις λέξεις που μας χαρακτηρίζουν, σου τις είπε ο Σέρτς, τις γνωρίζεις, τι είναι ας πούμε τις λέξεις μας μέσα στο original mindset. Test. Είναι inspiration, motivation και education. Είναι σώμα, πνεύμα και μυαλό. Και όπως θα λες εσύ, σώμα, μυαλό. Σώμα και πνεύμα, ψυχολογία. Τούτον είμαστε εμείς. Και γι' αυτό είμαστε έτσι χαρούμενοι που δέχτηκες, είσαι θετική μόνο μιας, να χτίζαμε, να μας κάνεις την τιμή να μοιραστείς και εσύ με ως άνθρωπος σου. Δεν υπάρχει ούτε και ένα σεντ οικονομικό εφελός. Υπάρχουν όλα τα άλλα τα ωφέλη, εκτός από το οικονομικό, για να καταλαβαίνετε. Αν έχει κάτι πιο μπουδόν και πιο ευθύν και πιο original, ακριβώς. Εντάξει. Θέλω να μοιραστώ εγώ γιατί επιλέξα την Ειρήνη, γιατί είναι σημαντικό που μιλούσαμε με τον Αβράμι για τους λεγόμενους influencers στην Κύπρο. Είσαι η μοναδική που παρακολουθώ, όχι μοναδική, είσαι μία από τις τρεις κοπέλες που παρακολουθώ, που συνέχισε σε αυτή την κατάσταση να μοιράζεται με χρήσιμες πληροφορίες και με θετική ενέργεια στα social media, που οι άλλοι, όλοι όσοι σε καλές στιγμές μοιραζόταν με θετική ενέργεια και με γυμναστική, σταμάτησαν την επικοινωνία τους και δεν τους κρίνω αρνητικά, όμως είναι σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να υπάρχουν παραπάνω ανθρώποι σαν εσένα να μοιράζονται με θετική ενέργεια, με χρήσιμες πληροφορίες στις πλατφόρμες τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να παίρνουν οι άνθρωποι το κουράγιο να συνεχίζουν να έχουν ένα υγιή σώμα και μυαλό και να τρέφονται σωστά. Γι' αυτό και μαζί σου. Και όπως είπαμε, αυτή η πλατφόρμα είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Είσαστε για μέσα έξω και θέλετε και εσείς να μοιραστείτε, να είσαστε useful για τον συνάνθρωπο σας για μέσα έξω. Απλούστατα, έχουμε WhatsApp number στο σελίδα, έχουμε message, είστε μας οτιδήποτε, ένα comment, οτιδήποτε. Εμείς είμαστε δαμέ και όποιος χρειάζεται μια πλατφόρμα για να μοιραστεί σε τούντες ενδιαφέρουσες εποχές που ζούμε, να μοιραστεί κάτι με τον άνθρωπο, να είναι κάτι θετικός, ό,τι για να είναι σε όλους τους τομείς. Αν δείτε τα broadcast μας, καλωσόρισες έστω την πανδημία, να καλωσόρισες το πρώτο στο broadcast, Ειρηνή, γιατί όποιος έρχεται ξανά, και έχει one-off καλή νύχτα. Εν τούτον το θέμα, είμαστε, δεν έχουμε ταυτότητα συγκεκριμένη. Δηλαδή είμαστε τώρα υπέρ του τούντου πράγματος, είμαστε, δεν έχει τούντου πράγματος. Εμείς όποιος άνθρωπος βλέπουμε εκεί έξω ότι λάμπει, είναι ένα φως μέσα στον σκοτεινό των κόσμων που ζούμε, αν θέλει να κάνουμε μεταφορές και να χρησιμοποιώ ωραίες λέξεις, βρίσκουμε τούντα φώτα εμείς που θεωρούμε εμείς ότι φώτα. Εντάξει. Και φέρνουμε τους δαμέ και άμα θέλουν και οποιοδήποτε φως μπορεί να είστε μας έβρει που αλήθουμε και να του δώσουμε την πλατφόρμα πραγματικά. Τούντον ευχαριστούμε σας όλους και έξω μεγαλώνουμε οργανικά. Είπαμε στο τότε πριν Ειρήνη πριν να βγούμε live ότι αυτόν όλο που κάνουμε δαμέ δεν έχει απολύτως ένα σέλ που πίσω. Είναι οργανικό και ταπεινώνει μας κάθε φορά ότι δεν είμαστε και κάτι τεράστιο ήδη, αλλά μέσα μας νιώθουμε κάτι τεράστιο, θα γίνουμε κάτι τεράστιο. Πιστεύουμε με το search πάρα πολλά το πρόβλημα, γιατί αν δεν το πιστεύκαμε, θα το κάνουμε ευθύς εξ αρχής. Λάθη θα κάνουμε, δεν τα φοβούμαστε τα λάθη. Καλησπέρα Δημήτρη, φοβούμαστε τα λάθη γιατί τα λάθη είναι κάτι αρνητικό. Είναι το mindset πολλά. Άμα βλέπεις το λάθος κάτι αρνητικό, μόνο μιας μπαίνει ο φόβος μέσα σου και λειτουργάς διαφορετικά. Το λάθος είναι learning stage, έτσι το θεωρούμε εμείς. Μακάρι να κάνουμε πολλά λάθη και να μάθουμε πολλά πράγματα. Άμα να ρωτήσαν τον Μάικλ Τζόρνταν και να ξαβούντο με τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά του ένας δημοσιογράφος μια ημέρα, πώς γίνηκες ο Μάικλ Τζόρνταν, λέει. Έχασα 4.000 βολές, λέει. Τούτο πράγμα. Thank you ξανά για εσένα που είσαι εδώ. Όλος ο κόσμος είναι πρόβλημα στο Θεό του. Είμαστε από εσάς για εσάς. Το λοιπόν, Σερτζ, δεν θα σας φλιαρίσω άλλο δαμέ. Έχει το σκοπό της η Ειρήνη δαμέ να προσφέρει. So, I'm going to leave the floor to you two. Step back and I'll be watching. Και θα τα πούμε προς το τέλος. Yes. Ωραία. Ειρήνη, το λοιπόν, ξανά ευχαριστώ.
Θέλω να αρχίσω με το κομμάτι της δουλειάς σου, που είναι σημαντικό για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ποιες αλλαγές, μεγάλες αλλαγές είδες στο κομμάτι της δουλειάς σου και πώς ψυχολογικά εσύ κάνεις adapt σε αυτές τις αλλαγές, ενώ πώς σε επηρεάσαμε το κομμάτι, ας πούμε, να βρίσκεσαι σπίτι σου τώρα και να μπορείς να μεταφέρεις αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες, είναι πιο αποτελεσματικά, πώς το βλέπεις εσύ? Να σου πω, από θέμα το πώς εννοείς με τους πελάτες μου ή με τον κόσμο, εννοείς το πώς χρησιμοποιώ τις πληροφορίες. Ξαναπες μου, sorry. Η ερώτησή σου ήταν με τους άλλους. Ναι, με τους ανθρώπους που μοιράζεσαι, είτε πελάτες σου, είτε ανθρώπους που μοιράζεσαι σε social media σου, ας πούμε, πώς ναι. Επηρεάστηκε το κομμάτι της δουλειάς σου, αν είναι πιο αποτελεσματικό για σένα να κάνεις αυτά τα μέσω, ας πούμε, Zoom ή κάποιες πλατφόρμες, ας πούμε, βλέπεις το ίδιο να είναι. Πιστεύεις θα μπορούσα να το συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο ή είναι πιο αποτελεσματικό να είσαι από κοντά, ας πούμε? Λοιπόν, ωραίο. Να σου πω, εξαρτάται το πώς εννοείται ότι με άτομα τα οποία έχω δουλέψει από κοντά, δηλαδή είχαμε στην επαφή μαζί τους, είμαστε στο γυμναστήριο μαζί, περνούσαμε αρκετό χρόνο τη βδομάδα μαζί, εννοείται ότι μου είναι πιο εύκολο να τους το μεταφέρω. Αλλά δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να το μεταφέρω στον κόσμο μέσω βίντεο, με το να δημιουργήσω κάποια challenge τα οποία θα κρατούσαν, είναι challenge για κοπέλες, transformation challenge, τα οποία έκανα στο γυμναστήριο όσο ήμασταν ανοιχτοί, τα οποία δημιούργησα online, so κρατούσαν τις να είχα στόχους, δηλαδή να μην έχαναν τους στόχους τους, να μην έχαναν το motivation για δουλειά, να μην έχαναν το motivation να κάνουν γυμναστική, να έχουν ένα healthy lifestyle ή να μάθουν το πώς να έχουν ένα healthy lifestyle. Πέρα γυμναστικής, πέρα διατροφής. Μπορεί να ήταν καθαρά mindset, μπορεί να ήταν καθαρά απλά να κινούνται, γιατί το να κινείσαι, το να νιώθεις active μέσα στη μέρα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τη συγκεκριμένη περίοδο, επειδή ο κόσμος δεν είναι τόσο άχτη, έπρεπε να βρούμε τρόπους τους οποίους να μπορούσαμε να τους κάνουμε άχτη. So, ναι, πιο δύσκολο να το κάνεις online, ειδικά για κάποιον που δεν σε ξέρει, μέχρι να μάθει ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί το κάνεις. Αν όντως, γιατί οι μερικοί μπορεί να ασχοληθούν με το αποτέλεσμα, όχι με την πορεία. So, να πρέπει να σκεφτούν αν υπάρχει αποτέλεσμα. Πράγμα το οποίο σε όλους έμαθα ότι το αποτέλεσμα δεν έρχεται από μένα, έρχεται από τους ιδίους. So, αν δεν το δουλέψουν σωστά, δεν θα έχουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Άρα, το να το δημιουργήσω, ναι, ήταν λίγο δύσκολο, αλλά το να το πιάσει ο κόσμος τα βίντεο, το να το δει πόσο useful μπορεί να είναι στη ζωή τους, νομίζω ότι ήταν εντάξει. Okay. Πότε άρχισες το... Sorry. Πότε άρχισες το Lesserem, ελπίζω να το λέω σωστά. Ναι, Lesirens Fitness ξεκίνησα το πριν 1,5 χρόνο περίπου. Είναι ένα women's community. Γιατί επιλέξεις να είσαι με γυναίκες παραπάνω? Ο λόγος που το ξεκίνησα είναι απλά για να δείξω ότι η δύναμη μιας γυναίκας είναι πιο μεγάλη από όσο νομίζει. Ότι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από όσο νομίζει και για να σπάσει τα στερεότυπα που έχουν για τις γυναίκες η κοινωνία. Ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι έτσι, μια γυναίκα πρέπει να είναι έτσι, μια γυναίκα πρέπει να είναι έτσι, μια γυναίκα πρέπει να κάνει αυτό, μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνει αυτό.
Μια γυναίκα πρέπει να πάει, μια γυναίκα δεν πρέπει να πάει, μια γυναίκα να έρθει, whatever. Μια γυναίκα μπορεί να κάνει πάρα πολλά, μπορεί να νιώσει τη δύναμη της, μερικές φορές την αποτρέπει λόγω διάφορων καταστάσεων, είτε ψυχολογικών, είτε γενικά μέσα στο φιλικό περιβάλλον, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον. So, το να το δημιουργήσω ήταν μέσω της γυμναστικής να βρουν τη δύναμή τους. Okay. Εμείς συζητούμε το Αβράμι πολύ το κομμάτι του ότι τώρα στην παραπάνω εταιρείες θα αρχίσουν να μην είναι μόνο task-based, δηλαδή για παράδειγμα να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες, αλλά να αρχίσουν να νοιάζονται όντως για τους πελάτες τους και να τους κάνουν την διαφορά και αγίνες εταιρείες τώρα θα αρχίζουν. Εσύ λογικά, από ό,τι κατάλαβα, δεν ασχολείσαι μόνο με το κομμάτι της γυμναστικής, αλλά ασχολείσαι και με το κομμάτι της ψυχολογίας των ανθρώπων που έρχονται κοντά σου. Και πώς τους βοηθάς, επειδή λογικά δεν είναι μόνο ήρθαν κοντά σου και τέλειωσαν, αλλά λογικά πιάνεις τους τηλέφωνα, προσπαθείς να έχεις μια επαφή, κάνεις τους φίλες σου για να υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ σας, για να μπορείς να τους βοηθείς ψυχολογικά. Πώς καταφέρνεις εσύ και τι μεθόδους χρησιμοποιάς έτσι ώστε να τους βοηθάς, όπως μας ανέφερες και στο γυμναστήριο, αλλά έξω και από το γυμναστήριο. Λοιπόν, καταρχήν μέσα από το να έρθεις σε επαφή με έναν άτομο, γενικά ξεκινούμε με έναν interview. So, στο συγκεκριμένο interview, εγώ θα έχω έναν συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο, εντάξει, δεν θα είναι actual ερωτηματολόγιο, δηλαδή ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι μια φιλική κουβέντα, να το πω έτσι. Άρα, εγώ παίρνω πάρα πολλές πληροφορίες μέσα από αυτό το interview για το συγκεκριμένο άτομο και για το λόγο που ήρθε στο γυμναστήριο και για τους στόχους του, αλλά και για τη ζωή του γενικά. Μετά από αυτό, ναι, εξαρτάται βέβαια από το άτομο, εξαρτάται το τι θέλει να κάνει, εξαρτάται το γιατί θέλει να το κάνει και πώς θα προχωρήσει. Μέσα από την ενημέρωση και από το education που του παρέχω, δηλαδή ξέρει γιατί κάνει το είδος γυμναστικής που κάνει, ξέρει γιατί θα φάει το συγκεκριμένο φαγητό που θα φάει, ξέρει γιατί θα έρθει τόσες φορές και όχι άλλες φορές στο γυμναστήριο, όπως επίσης ξέρει και πώς θα κινείται η πορεία του μέσα στο project μας, γιατί εγώ έτσι το ονομάζω, project. Δουλεύω με άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν ένα project μαζί μου. Που αυτό το project, πέραν του training and nutrition, έχουμε και το mindset. Μέσα από τη γυμναστική, μέσα από τα workouts, μέσα από το discipline που πρέπει να έχουν για να πάνε από το 0 στο 1, γιατί δεν απαιτώ από κανένα να πάει από το 0 στο 10. Αυτό δεν είναι sustainable, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει. Κάπου να χαθεί στην πορεία. Άρα εγώ χτίζω σιγά σιγά πάνω στο άτομο, το οποίο είναι ενήμερο. Άρα κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα βλέπει δυνατότητες, βλέπει το πώς εξελίσσεται, βλέπει τις αντοχές του, βλέπει το πόσο push μπορεί να κάνει τον εαυτό του, βλέπει το πώς πιο δυνατός μπορεί να βγει από το συγκεκριμένο project. Και αυτόν έχει ως αντίκτυπον την αυτοπεποίθηση. Μέσα από αυτό, ναι, θα έχουμε ένα session το οποίο θα μιλήσουμε για οτιδήποτε τους απασχολεί προσωπικό, που μπορεί να τους επηρεάζει στο project μας, γιατί το να είσαι αφοσιωμένος σε ένα στόχο, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες έξω από το γυμναστήριο. Άρα πρέπει προσπαθώ και αυτούς να τους δώσω μερικές λύσεις στο πώς να τις διαμορφώσουν για να μπορούν να τις έχουν σε τάξη και να μπορούν να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν την κάθε κατάσταση, την κάθε δυσκολία. Γιατί η δυσκολία θα υπάρχει και στο workout τους. Αλλά στο workout δεν μπορούν να μου πούν, ξέρεις Ειρήνη, έφυγα, δεν μπορώ να το πω.
Κάπως όχι να το κάνεις, γιατί ξέρω ότι μπορούν. Άρα το συγκεκριμένο θέλω να μαθαίνουμε, να το παίρνουμε έξω από το γυμναστήριο και στη φάση μου να πούν πρέπει να φύγω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που ζω, εν κάπως όχι, να μείνω για να αντιμετωπίσω όπως είναι. Εσύ προσπαθείς να έχεις πολλά άτομα που μοιράζεσαι και να είναι αποτελεσματικά, είτε προσπαθείς να έχεις λίγους και να είναι αποτελεσματικά τα μαθήματά σου, ας πούμε, τα exercise, ας πούμε. Επειδή βλέπουμε ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να έχουν όσο παραπάνω πελάτες γίνεται και ξεχνούν ότι είναι σημαντικό να είσαι αποτελεσματικός μπροστά από τον πελάτη. Εσύ προσπαθείς να έχεις λίγους και ποιοτικούς και αν όχι, αν προσπαθείς να έχεις πολλούς, είσαι μόνη σου που κάνει αυτά τα μαθήματα και αν όχι, πώς μεταφέρεις το ίδιο τρόπο σκέψης σου στα άτομα τα οποία κάνουν το ίδιο, αν έχεις άτομα που personal trainers, ας πούμε, στο γυμναστήριο σου που κάνουν το ίδιο πράγμα από εσύ, πώς μεταφέρεις τον τρόπο σου σκέψης και τις γνώσεις σου σε αυτά τα άτομα? Βασικά, το πρώτο κομμάτι που έχω να πω είναι ότι γενικά το να κάνεις control τα project σου και να είναι αποτελεσματικά, είναι πρώτον ανάλογα με το χρόνο που έχει ο καθένας, ανάλογα με το lifestyle που έχει, ανάλογα με την καθημερινότητα, τις ώρες δουλειάς κλπ. Άρα ναι, στόχος μου είναι να βλέπω αποτελέσματα, δηλαδή γιατί έχω στα χέρια μου τη ζωή κάποιου ανθρώπου, την ψυχολογία κάποιου ανθρώπου, άρα δεν μπορώ να παίζω με την ψυχολογία κάποιου ανθρώπου. Την ώρα που να έρθει κάποιος σε μένα, ξέρουν ότι έχουν κάποια βήματα τα οποία να κάνουν, τα οποία να ακολουθήσουν, για να έχουμε το top αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε. Τώρα θα έχω, εγώ κρίνω ανάλογα με το πόσα project θα ξεκινήσω. Και ναι, δεν με απασχολούν τα πολλά, με απασχολούν τα ποιοτικά. Δηλαδή, εάν όπως δεν δουλεύω μόνοι μου, δεν δουλεύουν μόνοι τους. Δουλεύουμε μαζί. Μαζί δουλεύουμε σε αυτό το project. Άρα συνεργάζομαι με άτομα τα οποία θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου και τα οποία θέλουν να είμαι μέρος της ζωής τους, γιατί είμαι μέρος της ζωής τους. Και επίσης, επειδή δεν διδάσκω μόνο, δεν έχω μόνο personal sessions, έχω και group sessions, στην αρχή... να σου πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα, αν ήξερα καν πώς να τους το μεταφέρω. Δηλαδή, το να είχα 15 άτομα μπροστά μου, ήμουν κάπως OK. Τώρα πρέπει να κάνουμε γυμναστική, αλλά πώς να τους εξηγήσω κάποια πράγματα. Εξηγήσαμε όλοι από το μηδέν. Φαντάζομαι ενώ όσοι έχουν κάτι δικό τους ή όσοι έχουν δική τους εταιρεία ή θέλουν να επεκταθούν και ξεκινούν από το μηδέν, μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Αλλά τα άτομα που είναι στο γυμναστήριο, σιγά σιγά, επειδή βγάζω τον εαυτό μου μέσω της γυμναστικής, βγάζω τον εαυτό μου μέσω αυτών που διδάσκω, χωρίς να κάνω, ειδικά στα group που διδάσκω, χωρίς να κάνω κάτι ιδιαίτερο, αμέσως είχαν καταλάβει με τι trainer είχαν να κάνουν. Άρα, ήδη εμάθαν ποια είμαι μέσω της γυμναστικής, γιατί το κάνω αυτό, το πώς το μεταφέρω, γιατί μέσα σε ένα session μιλώ, διδάσκω, άρα ενημερώνονται, εξηγώ, δείχνω. Άρα, ναι, προσπαθώ να το περάσω μέσω αυτών των, με αυτές τις τεχνικές. Εσύ πιστεύεις είναι πιο αποτελεσματικό, ενώ για τον καθένα διαφορετικά είναι φυσικά, αλλά πότε είναι η κατάλληλη ώρα να γυμναζόμαστε, το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ας πούμε, ή δεν υπάρχει, ας πούμε? Για μένα δεν υπάρχει κατάλληλη ώρα. Είναι ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει ο καθένας, της καθημερινότητας του, πρώτο. Δεύτερον, είναι ανάλογα με το τι άτομο είναι. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι πρωινήτικοι, αν να τους ονομάσουμε έτσι, που μπορούν να κάνουν γυμναστική το πρωί. Υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να γυμναστούν το πρωί λόγω του ότι θέλουν να ξυπνήσουν, να πιούν έναν καφέ, να περάσει λίγη ώρα πριν πας στη δουλειά. Τώρα που δεν πας στη δουλειά,
μπορεί να είναι γονείς, άρα θέλουν να κάνουν γυμναστική στιγμή την ώρα που να κοιμηθεί το μωρό το απόγευμα, νιώθουν πιο ήρεμοι, άρα εξαρτάται από την καθημερινότητα που θα έχει ο καθένας, δεν παίζει ρόλο η ώρα που θα γυμναστείς. Okay. Δεν θα είναι πιο αποτελεσματική το πρωί ή θα είναι πιο αποτελεσματική το απόγευμα. Πάντα εξαρτάται το τι θα κάνεις και γιατί θα το κάνεις βέβαια. Άρα αν μιλούμε για ώρα προπόνησης, όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν μιλούμε όμως για είδος προπόνησης στο στόχο τους, τότε ναι, μπορώ να σου πω ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφορά το να κάνεις μία προπόνηση το πρωί ή να την κάνεις το απόγευμα. Okay. Εσένα αλλάξαν καθόλου οι συνθήκες σου τώρα από με τον κορονοϊό και πώς το αντιμετωπίζεις εσύ? Πάντα θα μιλήσω ειλικρινά. Δεν, μέχρι την τελευταία μέρα δεν περίμενα ότι ήταν να κλείσουν οι δουλειές μας χωρίς να ξέρω πότε να πω πίσω, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα πάμε πίσω. Την επόμενη μέρα που έμαθα ότι κλείσαν οι δουλειές, αμέσως είχα βάλει μπρος challenge, προγράμματα για να έχω στον κόσμο, να έχουν οι πελάτες του γυμναστηρίου, να έχουν όλοι, δηλαδή να μην μείνει κανένας χωρίς γυμναστική. Πέραν για τους άλλους, για μένα, πήρε μου 2-3 μέρες να το συνειδητοποιήσω. Αλλά προσπάθησα να κρατήσω τη ρουτίνα που είχα. Δηλαδή να κρατήσω την ώρα που ξυπνούσα, την ώρα που είχα το μεσημεριανό μου, την ώρα που είχα το πρωινό μου, την ώρα που είχα το βραδινό μου, το τι ώρα πήγαινα για ύπνο πριν. Προσπάθησα να την κρατήσω την ίδια και τώρα. Δηλαδή απλά έπιασα την καθημερινότητα που είχα πριν γίνει όλο αυτό, να την εγκαταστατήσω κάπως, να την βάλω μέσα στο πρόγραμμα που έχω τώρα, για να μην χαθώ. Νομίζω ότι, εντάξει, πήρε μου λίγο καιρό, αλλά ναι, μπορώ να πω ότι τώρα είμαι εντάξει. Όταν έγινε το lockdown, πέμω ειλικρινά, πήγες στο κανάλι του Γκαριβί να πιάσει σύμβουλες. Όταν έγινε το lockdown, όταν αρχίσαμε να μένουμε σπίτι μας, εμπήγες στον Γκαριβί να πιάσει κάποιες συμβουλές, να παρακολουθείς παραπάνω? Βασικά, προσπάθησα κάθε μέρα να τον ακούω τουλάχιστον. Δηλαδή, απλά τον ακούω. Για να μπαίνουν υποσυνείδητα οτιδήποτε είχε να πει περί motivation, περί business, περί οτιδήποτε άλλο. Γιατί το να μαθαίνεις σε αυτή τη φάση είναι το πιο σημαντικό. Συμφωνώ. Στο να μάθω πράγματα, να κάνω πράγματα τα οποία δεν είχα χρόνο πριν, λόγω δουλειάς, λόγω της καθημερινότητας μου, τώρα έκαταλαβα πόσα πράγματα είχα να κάνω. Δεν τα κάμνα. Είναι καλό να μοιραζόμαστε τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο εμένα με κατά ποιον τρόπο βοήθησε με να αρχίσω τα. Να ασχολούμαι με, να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο πολύ διαφορετικά με τις πληροφορίες του. Γιατί δεν είναι πάντα structured οι πληροφορίες του, είναι από πάνω. Απλώς σε καθοδικά σωστά με τις λέξεις για να καταλάβεις τα key points. Θέλω να μας πεις ότι τι ασκήσεις θα μας κάνεις σήμερα και τι θα μας βοηθήσουν αυτές οι ασκήσεις πριν σου δώσω την πλατφόρμα εσένα για να μας κάνεις αυτές τις προπονήσεις για να μπορεί ο κόσμος μετά να δει το βίντεο και όταν μπορέσει, όταν θέλει, να μπορεί να κάνει μαζί σου αυτές τις ασκήσεις. Λοιπόν, πρώτον, θα δείξω 6 διαφορετικές ασκήσεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν είτε με timer, δηλαδή με χρόνο, είτε με επαναλήψεις. Είναι basic, απλές ασκήσεις, γιατί πρώτον, κάποιος, είναι ασκήσεις τις οποίες μπορεί να κάνει κάποιος αρχάριος, δηλαδή που βρήκε γενικά το lockdown σαν αφορμή το να ξεκινήσει η γυμναστική. Αλλά μπορεί και κάποιος advanced
στη γυμναστική, να τις χρησιμοποιήσει είτε με περισσότερες επαναλήψεις, είτε με more tension πάνω στην άσκηση, για να την κάνει πιο δύσκολη. Η άποψή μου πάντα είναι το να είσαι master στα basics, είναι το πιο βασικό, γιατί όταν κάνεις σωστά τις basic ασκήσεις, μπορείς να πας μετά στις περίπλοκες. Δεν είναι οι περίπλοκες οι αποτελεσματικές, είναι το να κάνεις σωστά την άσκηση με σωστή τεχνική. Σω θα δείξω τρεις ασκήσεις, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν καθημερινά, θέλουν. Τώρα εννοείται ότι δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πρόγραμμα συνέχεια, αλλά τουλάχιστον το να τις χρησιμοποιεί κάποιος τις συγκεκριμένες ασκήσεις με περπάτημα, δηλαδή 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να χρησιμοποιούμε steps. Δηλαδή, αν μπορούμε να καλύψουμε 5 με 10.000 steps την ημέρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι άλλη γυμναστική. Κάποιος δηλαδή δεν θέλει να κάνει ασκήσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσει το περπάτημα σαν άσκηση. Τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το περπάτημα ή το τροχάδι, αν είναι κάποιος πιο εξοικειωμένος με το τροχάδι, μαζί με τις ασκήσεις του. Άρα είναι κάποιες basic ασκήσεις, τις οποίες μπορεί να διαμορφώσει ο καθένας στον χώρο του όπως θέλει, να τις κάνει με όσα σετ είναι εντάξει και νιώθει άνετα να κάνει τις συγκεκριμένες ασκήσεις και με όσες επαναλήψεις. Θα δώσω βέβαια κάποια παραδείγματα επαναλήψεων και σετ, τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του για να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά εννοείται ο καθένας θα το κάνει βάσει του δικού του level. Θα μας βάλεις μουσική ή θα απλώς θα μας καθοδηγάσουμε να διαφωνήσουμε. Μπορώ να βάλω μουσική, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Νιώθεις πιο άνετα από τη μουσική. Επίστευκες τώρα. Επειδή ένα μιλούσα για να εξηγώ τις ασκήσεις, νομίζω να ήταν πιο ok. Okay. Πριν σου δώσω όλη την πλατφόρμα σε εσένα, θέλω να πω σε όλους που μας παρακολουθούν ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη. Μεγαλώνουμε κάθε μέρα αρκετά γρήγορα, γιατί μοιράζεστε κι εσείς με το ίδιο θετικό μήνυμα με τους φίλους σας. Και αν σας είναι εύκολο να μοιραστείτε με το συγκεκριμένο βίντεο, με το live μας, με τους φίλους σας, να κάνετε απλώς ένα share και να κάνετε invite τους φίλους σας στο page μας, θα μας βοηθήσουν πολύ παραπάνω. Και ξανά ευχαριστώ σε όλους, γιατί παίρνουμε συνέχεια θετικά μηνύματα από διάφορους ανθρώπους και υποστήριξη από διάφορες οργανώσεις, ότι ξέρουν και μας καταλάβουν γιατί το κάνουμε και προς τα που κατευθυνόμαστε. Γιάννη μου, θέλω να βρεις τον κατάλληλο σου τόπο, να βάλεις την κάμερα και να σου δώσω την πλατφόρμα να κάνεις αυτό που είσαι καλή να κάνεις. Γιάννη μου. Ναι, πάντα. Ωραία, σωή πλατφόρμα. Λοιπόν, θα δείξω το πρώτο station που αποτελείται από τρεις ασκήσεις. Η πρώτη ασκήση είναι squat. Παίρνουμε τα χέρια μπροστά, κατεβαίνουμε. Η δεύτερη ασκήση είναι push-ups. Στα push-ups κατεβαίνουμε, πιέζουμε κάτω. Κάποιος μπορεί να το κάνει και στα γόνατα, θέλει. Διπλώνουμε γόνατα. Και αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με τα push-ups, μπορεί να τα κάνει σε έναν πιο ψηλό επίπεδο. Κατεβαίνουμε. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο ασκήσεις μέχρι τώρα, squat, push-ups και η τελευταία ασκήση που έχουμε θα είναι mountain climbers, που είναι μέσα τα γόνατα. Τραβούμε μέσα τα γόνατα μας, σφίγγουμε κυριακούς. Πάντα οι παλάμες μας είναι κάτω από τους ώμους. Κάποιος επίσης πάλι μπορεί να το κάνει πάνω σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Μέσα τα γόνατα. Λοιπόν, αυτές τις τρεις ασκήσεις μπορείτε να τις κάνετε είτε
Μπορείτε να το αρχίσετε με τρία rounds, τρεις φορές τον κύκλο, από 10 με 15 επαναλήψεις στην κάθε άσκηση. Άρα 10 με 15 επαναλήψεις squat, 10 με 15 επαναλήψεις push-ups και 20 με 30 επαναλήψεις στα mountain climbers για τρία rounds. Τώρα, το δεύτερο station είναι lunges, μία το ένα πόδι μπροστά, μία το άλλο, ορθή γωνία, εναλλάξα πόδια πάντα στη φτυλιά, στήθος έξω. Η δεύτερη μας άσκηση μπορεί να είναι τα dips. Έξω το στήθος, κατεβαίνω, push, κατεβαίνω, push. Και η τελευταία μας άσκηση θα είναι jumping jacks. Ανοιχτά κλειστά τα χέρια, σφιχτή κοιλιά και αναπνόηση. Λοιπόν, τις τρεις ασκήσεις πάλι μπορούμε να κάνουμε 10 με 15 επαναλήψεις στα lunges, το κάθε πόδι, 10 με 15 επαναλήψεις τα dips και 20 με 30 επαναλήψεις στα jumping jacks. Και το τελευταίο θα δείξουμε το plank που στηριζόμαστε στους αγκώνες μας. Να δείξω καλά. Συγκούμε καλά κυριακούς. Η δεύτερη άσκηση είναι shoulder taps. Πάλι συγκούμε καλά κυριακούς. Οι παλάμες είναι κάτω. Παλάμες, αγκώνας, όμως σε μια ευθεία. Η τελευταία άσκηση είναι bridge. Ψηλά η λεκάνη και συμπολιλιά. Hamstrings, πλουτούς, κυκλιακούς. Λοιπόν, πάλι τρεις ασκήσεις. 10 με 15 επαναλήψεις στην κάθε άσκηση. Λοιπόν, είναι 9 διαφορετικές ασκήσεις, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε με timer, δηλαδή 30 δευτερόλεπτα την κάθε άσκηση, 30 δευτερόλεπτα break, αν θέλετε να το κάνετε πιο intense, με πιο λίγα δευτερόλεπτα, ή 40 δευτερόλεπτα με 20 δευτερόλεπτα break. Λοιπόν, θα περάσω την κάθε άσκηση μία φορά, με τις επαναλήψεις που έχουμε μπει, θα κάνουμε 10 επαναλήψεις από την κάθε άσκηση, για να το δείτε το πώς μπορεί να, να κάνετε το workout σας. Άρα θα πάμε να κάνουμε τις πρώτες τρεις μας ασκήσεις που είναι squat. Ξεκινούμε με 10 επαναλήψεις squat. 1, 2, 3, σφιχτή κοιλιά, στήθος έξω, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 10 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και τώρα θα πάμε για mountain 30. 1, 2, 30, τέλειο, ανάσες και θα πάμε να δείξουμε τα lunches. Άρα, 10 squat, 10 push-ups, 30 mountain, 3 φορές. Τώρα πάμε για lunches. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 στο κάθε πόδι, είπαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και πάμε για 10 dips. Συνοβαράτε κέφαλον, 1, 4,
έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Και πάμε για να κάνουμε jumping jacks. Τρία, δύο και πάμε. Τριάντα, άρα είχαμε 10 lunges στο κατεβόδι, 10 dips, 30 jumping jacks, 3 rounds. Τώρα θα πάμε στο τρίτο station, το οποίο θα είναι plank, shoulder taps, bridge. Λοιπόν, πάμε να κρατήσουμε το plank για 20 δευτερόλεπτα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε 30, 40 ή ακόμα και ένα λεπτό. Κάτω στους κυλιακούς. Τέλειο. Break. Πάμε να κάνουμε shoulder taps. Θα το κάνουμε 30 επαναλήψεις. Και πάμε. Τέλειο. 30 επαναλήψεις και πάμε για bridge. Ψηλά. Ένα. Δύο. Τρία. Πέντε, πάμε. Οχτώ, είκοσι. Είκοσι οχτώ, είκοσι εννιά, τριάντα. Τέλειο. Άρα έχουμε plank. Μπορείτε να το κάνετε από 30 δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό, όσο αντέχετε εσείς. Έχουμε 30 shoulder taps, 30 bridge, 3 rounds. Μπορείτε να το κάνετε το workout αυτό καθημερινά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Χάθηκε η Ειρήνη. Ελπίζω να ξαναμπεί. Παράξενο. Δεν ξέρω. Παράξενο. Ωραία, ως που ήμασταν στο πρόγραμμα. Ήμασταν στο τέλος της, των ασκήσεων εξηγούσαν πώς μπορούν να κάνουν σπίτι τους τα άτομα τις συγκεκριμένες ασκήσεις. Λογικά θα ξαναμπεί, κάτι άλλο πώς έγινε με το ίντερνετ. Θέλω να πω ότι ο λόγος που έφεραμε την Ειρήνη είναι να μοιραστούμε αυτές τις ασκήσεις που φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να τις έβρει και online. Τις ασκήσεις online δεν είναι μόνο για να δείξουν τις ασκήσεις, αλλά να μοιραστούμε με την κοινωνία και άλλους ανθρώπους που θέλουν να μοιράζονται με αυτές τις θετικές και χρήσιμες πληροφορίες. Δεν είναι μόνο να μας δείξει αυτές τις ασκήσεις, αλλά να βοηθήσουμε ένα στο άλλον με το. Πώς να το ονομάσω, με το personal brand, είτε άλλο βοήθεια, ας το πούμε, πώς θα το χαρακτηρίζετε.
Εμείς έκαναμε την Ειρήνη να μην ήταν θετική στο να έρθει να μοιραστεί, να είναι χρήσιμη για τον συνάνθρωπο της. Τώρα δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, μπράβο μου. Όποιος θέλει να είναι χρήσιμο προς τον συνάνθρωπο, να του έχει κάτι να δείξει και να δώσει. Απλούστατα, είτε ερχόμαστε εμείς με σειρά μας σε επικοινωνία, σε εκείνους που βλέπουμε, active, πάνω στα social media, και αν είναι θετική, είναι θετική. Και όποιος θέλει και έξω μπορεί να έρθει να μας στείλει απλούστατα ένα μήνυμα και να του δοθεί η πλατφόρμα για να μοιραστεί τις δικές του νιώσεις, γνώσεις, εμπειρίες, σκέψεις. Πιστεύω δεν έχουμε καμιά συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν έχουμε σκοπό για να βγάλουμε κάποιον πάνω ή λόγων για να βγάλουμε κάποιον πάνω. Brother. Έχουμε αύριο όμως έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά χέρει άκρα σεβασμού από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, έναν γιατρό ο οποίος ενέμπνευσε και διαπαιδαγώγησε πολλούς ανθρώπους, ο Δόκτωρ Μάριο Κυριαζής. Θα μοιραστεί μαζί μας και τις έρευνες του για την αντιγύρανση. Ένα θέμα που θέλω εγώ πάρα πολύ να μιλήσω μαζί με τον γιατρό είναι και έκανε και μια συγκεκριμένη ανάρτηση με λίγες μέρες, στην οποία έδινε έμφαση στο ψυχική υγεία των ατόμων τρίτης ηλικίας που βρίσκονται απομονωμένοι στο σπίτι τους και πώς η απομόνωση σε άτομα τρίτης ηλικίας μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην φυσική, σωματική υγεία ενός ανθρώπου τρίτης ηλικίας. Και έκανε και συγκεκριμένα, νομίζω, μια ανοιχτή επιστολή ή αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους ο γιατρός. Και αυτό ήταν ένα θέμα που θα ήθελα πάρα πολύ αύριο, αλλά πραγματικά το να παίρνω το θάρρος, να το πούμε έτσι, δεν είναι θέμα θάρρος. Θέλουμε να μοιραστούμε ένα μήνυμα, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, θέλουμε να... είναι όλα από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Και το να στείλω μήνυμα του γιατρού και να μου απαντήσει θετικά, εμένα με χαροποίησε ιδιαίτερα, επειδή βλέπετε έτσι το, μπορεί να υπάρχει ένα barrier ηλικίας ή ειδικότητας, είναι γιατρός, ένα βήμα να έχουν έρθει στο original minds, γιατρός δεν είναι το πράγμα. Ο γιατρός κατάλαβε ακριβώς ο άνθρωπος τι προσπαθούμε να κάνουμε, να ότι θέλουμε να μοιραστούμε με τον άνθρωπο μας, θετικά πράγματα, καλά πράγματα, γνώσεις, εμπειρίες, όλα τα πράγματα. Και με όλη την καλή διάθεση ήταν θετικός στην ανταπόκριση του στο να το κάνουμε. Και πραγματικά το να μας αφιερώνει ένας τέτοιος άνθρωπος χρόνων επίσης αύριο και αυτό, δεν είναι μόνο αυτός ο άνθρωπος. Απλώς αναφέρω αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή τυχαίνω να είμαι από τη Λάρνακα, τυχαίνω να γνωρίζω τον γιατρό, όχι σε προσωπικό επίπεδο, να γνωρίζω ποιος είναι. Γιατί είναι και μουσείο στη Λάρνακα και πιστεύω ότι πρέπει να το αναφέρω αυτόν, επειδή κατανοούμε και εσέ, όπως και σε όλους που έρχονται εδώ, όποιος μας αφιερώνει χρόνο, και η ειρήνη να είναι και οποιοδήποτε να είναι, ο χρόνος είναι. Δεν μπορεί να το βάλεις αξία πάνω. Είναι ανεκτήμητος ο χρόνος. Ο χρόνος που αφιερώνει τη μεγάλη αξία, είναι ένα πράγμα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε ή να φέρουμε πίσω ή να φέρουμε μπροστά. Η ειρήνη, είχαμε ακόμη ένα τεχνικό πρόβλημα, να μου φαίνεται, δεν πειράζει. Και αυτό είναι απόλυτα ζωντανό. Δεν είναι καλό. Πώς και στον Ειρήνη, θα το κομμάτι το δικό σου, έτσι όπως είσαι ζωμή. Θέλεις να το κλείσεις, θέλεις να το κλείσεις πριν να... Όχι, όχι άλλες εσκήσεις. Θέλεις να πεις, καθώς γιατί σου μια διαδικασία και θέλεις να την κλείσεις και να συνεχίσουμε αργότερα. Βασικά, το μόνο που θέλω να πω είναι πάντα να προσπαθούν όλοι σε αυτήν την περίοδο να παραμείνουν active, να μην χάσουν τη ρουτίνα τους, δηλαδή να προσπαθούν να κρατήσουν τη ρουτίνα τους, ώστε να μην χαθούν μέσα σε όλο αυτό. Παίρνουν την κάθε δυσκολία γιατί πάντα θα βρουν κάτι που να τους κάνει πιο δυνατούς ή να εξελιχθούν σαν άτομα. Καμία δυσκολία δεν έρχεται στη ζωή μας απλά έτσι, χωρίς να μας διδάξει κάτι. Πάντα φέρνει κάτι μαζί της, άρα να παίρνουμε τις δυσκολίες μας και να τις κάνουμε δυνατότητες. Όποιος δεν έβαλε ποτέ τη γυμναστική μέσα στη ζωή του, να προσπαθήσει τουλάχιστον τώρα που μπορεί να έχει περισσότερο χρόνο, ή μπορεί να θέλει να ξεφύγει ή να χαλαρώσει, να δοκιμάσει αυτήν την τεχνική. Αν κάποιες άλλες τεχνικές δεν το βοηθήσαν,
Μπορεί να δοκιμάσει αυτή την τεχνική με αφορμή το ότι έχει περισσότερο χρόνο, γιατί πάντα η συσσαγωγικά δικαιολογία είναι το ότι δεν έχουμε χρόνο για πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην τελική για όλα έχουμε χρόνο. Όταν θέλουμε να... management, έδωσαμε και σαν tip στο δικό μας το κομμάτι. Αν παρακολουθάς έτσι λέει τα πρωινά μας, άμα κάνουμε ένα βίντεο Λέβενσον. Εγώ ξεκινώ με το πρώτη μου δουλειά, να μην είμαι στην κίνηση, πιάνω το ποδήλατο. Ένας ο σκύλος μου μεγάλος τρέχει πάρα πολύ. Έχω από το καρακούι για τα μωρά για την κόρη μου, γιατί πρώτη μου δουλειά με την κόρη μου. Βάλω όμως το πρωί τη σκύλη που μου μπορεί να βοηθήσει 11 χρονών. Βάλω το μέσα του μεγάλο και να πάω, έχει μόνο το άλλο να κάνω το μονόζυγο, να κάνω τη μαστική μου, να νιώσω ωραία, γιατί αν είναι η διάθεση μου. Βλέπετε ο τρόπος σκέψης μου, συγκέντρωσης μου, ούλον, ξεκινώ με ενέργεια. Είναι σαν που νιώθω ούλον το σώμα μου να ξεκινά να δουλεύει στα 100%. Μπράβο. Και αν είμαι σε εκείνη την κουτίνα, είμαι και πιο αποτελεσματικός, έχω πιο καθαρό μυαλό. Όταν το ψάξα, εγώ ας πούμε ότι βελτιώνεται τη βιοχημία του ανθρώπου, να κάνει η μυστική, κρίνονται ορμόνες οι οποίες είναι ευεργετικές και αυτά και όλα τα λοιπά. Άρα, ένα στην ένα νομίζω ήταν δύο. Η διατροφή, λέμε το στον κόσμο. Είπαμε, γυμναστική, να τρώτε καλά. Είναι σημαντικό να τρώτε καλά, ό,τι τρώτε είστε, στο Θεός. Είναι ωραία τώρα τα delivery που μας είναι σκύλι, αλλά μην το παρασχέσουμε να το έτσι και πήγα όλοι μας. Πιάστε λίγο το διανούι, μια μέρισμα, μαϊρέψτε για το σκοφαΐν, πίνετε μια φρουταρία, φρούτα, πολλά ωραία. Και μπορούμε να δούμε savings, το να μην έχουμε delivery. Δεν σας ακούσα. Μπορούμε να το δούμε και σαν savings, το ότι θα χρησιμοποιούμε τα delivery. Σωστά. Να σου πω, αν μπει ο άνθρωπο στο μόνο εδώ που λέω σε όλου, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι συνηθισμένο να έχει, να μου πει ο άλλο, μα να σηκωστώ πριν να πάω να στη γραφή, μου. Σίγουρα ένα άνθρωπο που δεν το κάνει, δεν πρόκειται να του είναι εύκολο. Θέλει 10-15 μέρε εφαρμογή είναι ο άνθρωπο, έχει το adaptation stage. Αλλά μόλι ρέξει τη γραμμή, πίστεψε με. Τσιγκώνεσαι και θέλει το. Δεν έχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συνηθίσει. We are creatures of habits. Ο άνθρωπος είναι a creature of habit, he adapts himself to what he feels himself that is important, or he's doing καλό για λόγους του κτλ. Όμως, εγώ δουλέψαμε έξω, συνέναν ο καθένας μπορεί να του κάνει την εξίσωση. Για μένα δουλεύει πολλά πράγματα το πρωί, να είμαι έξω, προτιμώ να κάνω, εγώ προσωπικά πράγματα προτιμώ να κάνω γυμναστική έξω, παρά να είμαι κλειστό σε ένα γυμναστική. Δική μου προσωπική. Ακριβώς, εξαρτάται από το άτομο. Ακριβώς. Να τρώτε σωστά. Και επίσης, που δεν μπορείς εσύ με την ψυχολογία, Ειρήνη μου, είναι λάμε. Λάμε. Ελέξετε το πράγμα. Το πράγμα. Ενώ που λάρω με λίγες ημέρες, ελάρωνος το. Μεν ξυπνάτε το πρωί και η πρώτη σκέψη, σήμερα να πιάω τον ιό και να πετάνω. Σήμερα να πιάω. Ο άλλος μας έτσι, δηλαδή, ο φόβος και πάλι, όταν επειδή έτσι να σπουδάσω για κάθε πράγμα που να ψάξω, άμα να θέλω να σχηματίσω μια άποψη για κάθε παιδιά, να πάμε να ψάξω εντελεχώς όσο μπορώ εγώ, ας πούμε. Και ο φόβος, ψάξαμε το, είδαμε ότι ο φόβος, το συνέστημα του φόβου ανταποκρίνεται με ορμόνες του στρες στο σώμα, που στο τέλος μειώνουν τις δυνάμεις, ας πούμε, του ανασυγκριτικού συστήματος και είμαστε πιο πειρεπείς σε ασθενείες. Και πρέπει να μπορούμε πραγματικά και χαρίστηκα, και είπατε το search, όταν κάνουν και πώς είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά, γιατί χρησιμοποιούσαν πραγματικά και οι γιατροί ορμόνες του στρες όταν κάνουν την μεταφορά οργάνου σε έναν άλλον άνθρωπο. Επειδή το ανασυντικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι η άμυνα του σώματος. Όταν μπει ένα ξένο σώμα στο σώμα μας, όταν μπει ένα ξένο σώμα, το ανασυντικό σύστημα αποβάλλεται. Όταν κάνουν ένα organ transplant, έτσι το διάβασαμε στον το πράγμα, όταν κάνουν organ transplant, βάλουν στον δέχτη του οργάνου, δεν βάλουν τους stress hormones για να κλείσουν το ανασυντικό σύστημα, να μην αποβάλλει το νέο το όργανο. Γιατί η βράση του μετέδειξη, λαλό και εγώ με τον νους μου, ας πούμε, καλά ρε, να φοβάσαι και να ρωτήσεις, ας πούμε, και έψαξα το λίγο παραπάνω, ας πούμε, να βρω που το υποδείχνει. Και πραγματικά χρησιμοποιείται στην ιατρική, όταν κάνουμε μετασχέση οργάνων του άνθρωπος.
που έναν νεκρό όργανο να βάλω σε έναν άνθρωπο που το χρειάζεται. Πραγματικά, ο τρόπος σκέψης είναι ο ένας το λένε με σύνο άρθρο, the chemist, ο χημικός μας. Ο χημικός του σώματος μας είναι ο εγκέφαλος μας. Ό,τι σκέφτεται... Ό,τι του πεις να κάνει. Ό,τι του πεις. Ακριβώς. Και εμείς κρατούμε το τιμόνι, εμείς κρατούμε τα ενία, εμείς κρατούμε το control, εγώ δεν θέλεις πέτω. Ξυπνάτε το πρωί, λαλούμε το. Κάμια μια καλή σκέψη. Δεν το λαλούμε με ρομαντικό τρόπο. Κάμετε το, δοκιμάστε το. Αν ξυπνάτε κάθε μέρα ή ρελαείτε, Παναγία μου, δεν μπορώ σήμερα, είμαι βαούμενος. Αφού σκεφτείτε κάτι καλό. Δηλαδή, μια πολύ καλή άσκηση που μου είπε ένας πνευματικός άνθρωπος είναι η ευγνωμοσύνη. Παρόλο τις ενδιαφέρουσες, είπαμε, στιγμές που περνούμε, πρέπει κάθε μέρα να ξεκινάμε τη μέρα μας με ευγνωμοσύνη και έτσι μπορούμε να βάλουμε τα αυτοί μας σε αυτό το mindset. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ επειδή έχω οικογένεια, λέω κάθε πρωί που ξυπνώ, εξύπνησα, ξεκινά τη μέρα, εγκαλά η οικογένεια μου. Έχω κόρη, έχω δύο σκύλους, έχω τη σύντροφο μου, εγώ είμαστε καλά, wow, είναι ωραίο, wow, ξεκινά την πρώτη σκέψη έτσι. Και πάει δεύτερη, τρίτη. Ναι, σίγουρα να βρούμε κάτι αρνητικό μπροστά μας κάθε μέρα. Όλοι είμαστε να βρούμε κάτι, να μας σπάσει τα νεύρα μας. Αλλά μην επικεντρωνούμαστε με αυτό. Μα και εκείνο, and it's just a feeling. Ενώ πρέπει να νιώσουμε, είμαστε άνθρωποι, νιώθουμε τα πάντα. Άρα το να νιώθεις κάτι αρνητικό είναι αρνητικό. Δηλαδή, όπως και το να τα νιώθεις όλα θετικά, κάπως, οκ. Δεν αντιλαμβάνομαι. Κάτι δεν πάει καλά. Άρα πρέπει να νιώσουμε. Απλά το θέμα είναι το πώς... Αν είσαι μόνο θετικός, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, το θέμα είναι το πώς βλέπουμε. Το πώς αντιλαμβάνεσαι το αρνητικό, το πώς αντιλαμβάνεσαι το φόβο, το πώς αντιλαμβάνεσαι το θυμό. Είναι κακό. Feeling, όπως τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αυτό θα να νιώσει, αφήστε τον αυτό να νιώσει τη βαρεμάρα. Είναι κακό, είναι λογικό, φυσιολογικό. Απλά μπορούμε να βρούμε κάτι να τη σπάσουμε. Πάντα, δηλαδή, τούτο που θέλω να πω για το πρωινό το ξύπνημα που για την ευγνωμοσύνη είναι ότι να προσπαθούμε να βλέπουμε βασικά τρία πράγματα το πρωί. Κάτι καλό που μπορούμε να δούμε, κάτι όμορφο που μπορούμε να μυρίσουμε, γιατί το σπα πάντα νιώθεις ωραία, πάντα. Μόνο που την παιδιά του σπα, να πεις χαλάρωσα τώρα. Άρα μπορούμε κάποια πράγματα να τα έχουμε. Το τρίτο είναι να και το κάτι που μπορούμε να μυρίσουμε καλό. Δηλαδή χρειάζεται να πούμε συνέχεια αρνητικά. Μπορούμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι, το αγαπημένο μας τραγούδι. Μπορούμε να βάλουμε να μας αρέσουν τα Mickey Mouse, να βάλουμε να τα ακούσουμε, whatever, κάτι. You stimulate positively your three major senses. Nose, eyes and ears. Nose, eyes and ears. Και τούτον που είναι σκύλους. Ο σκύλος είναι nose, eyes and ears. Τούτον που κάνεις. Κάνεις ερεθίσεις το sense of smell in a good way. Εγώ έχω το κάνω το δύο πράγμα, πραγματικά. Έχω διαφύλλα ψαπούντα βότανα. Τώρα που κάνουμε μου το καραντίνα, πήγα σε μου το flower shop. Τούταν και εγώ γόρασα βότανα, έχω μαρουλούθκια που να σαν να κόψω τα πρώτα μου μαρουλούθκια να κάνω τη σαλάτα μου. Έχω το ματούες, έχω το πράγμα. Μιλώ του, έγινε καθόν το garden εδώ, αλλά είμαι πολλά proud. Και έχω το πρωί τα βότανα μου και έχω την λεβάντα μου και κάθε πρωί μου τα ποτίζω. Δεν ξέρω, βρίσκω μια ηρεμία. Πριν να φύγω να κάνω την γυμναστική, να βάλω το νερό και να φύγω και να φύγω. Και μόλις τα κάνω, ας πούμε, έτσι, πιάνουν τσίσο τα ούλα τα βότανα και κάνω και... Εγώ μιλώ, απλώς μυρίζω, ας πούμε, να μπεις στον Instagram. Λούθια, ξέρεις, καμιά μου τη γίνει στα γυμναστική, είναι πραγματικά δεν το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό είναι γέλασα μου, είστε είπες τον μετά. Λοιπόν, κάνω το υποσυνείδητα και λέω κάθε πρωί. Σέρτς μου, σέρτς μου, αφήκαμε στην αμέ, μέ μου, σέρτς μου, κάτι εσύ. Παρακολουθώ, εκτός και κάνουμε το πράγμα, γιατί όπως είπες και εσύ, μαθαίνουμε πράγματα από τα broadcast, so, αρέσει και όπως να κάθομαι και να παρακολουθώ. Δεν έχω κάτι συμπέρα να πω, ρώτησα την Ειρήνη αυτά που ήθελα, απλώς που ζητώ από όλους τους καλεσμένους είναι αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο θετικό που θα ήθελες να μοιραστείς με τον κόσμο έτσι ώστε που να το δεις μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια να δεις να πεις ότι
να αναλύσεις, μήπως αλλάξει αυτό που, το μήνυμα σου, το χρόνο που θα ξαναέρθεις, είτε σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Ναι, αλλά πριν να το πει το μήνυμα, να μας πει και πού μπορεί να σας έβρει ο κόσμος, τι κάνεις ακριβώς online, η Ειρήνη μου. Θέλω να τα ακούσει ο κόσμος τώρα που μας παρακολουθά, να τα πεις, να δώσεις κάποιες πληροφορίες και μετά δούμε και το δικό σου το μήνυμα. Βασικά μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί μου μέσω Facebook, που είναι Ειρήνη Αρέστη, το όνομα μου. Στο Facebook, όπως επίσης και στο Instagram, που πάλι είναι irini.aresti, που πάλι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Τώρα στα online έχω το challenge που ξεκίνησα, που είναι 6 εβδομάδες, όπου μπορούν να το ακολουθήσουν όσοι θέλουν, μαζί με τα προγράμματα τους που έχουν τα βίντεο της άσκησης, δίπλα από το όνομα της κάθε άσκησης, δίπλα υπάρχει βίντεο, όπου μπορούν να δουν την άσκηση, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Μαζί με την τροφή τους, η οποία είναι προσαρμοσμένη πάνω στο άτομο, για να τους κρατά πάντα on track. Και αυτό που θέλω να πω είναι positive, be thankful για ό,τι έχετε στη ζωή σας, να εκτιμάτε, να μην θεωρείτε τίποτα και κανένα δεδομένο, γιατί ούτε εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε δεδομένοι. Να ζούμε το σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε, όπως εφάνηκε και αποδείχτηκε πριν ένα μήνα, ότι δεν ξέρουμε τίποτε. Αν ζούμε το τώρα και stay home. Stay safe. Σέσμου, you have something else to add, κάτι άλλο να προσθέσεις πριν να κάνω το αγαπημένο μας άιτρο, να το κλείσουμε οι τρεις μαζί. Μέχρι είμαστε έτσι σε καλή διάθεση. Search, anything to add? Απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους μας που παρακολουθούν ξανά, γιατί πραγματικά μόνοι μας που δεν είναι χωρίς τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν. So, ευχαριστώ ξανά όσους μας βλέπουν, που μιλούν για μας, που μοιράζονται με τα βίντεο μας, που καλούν τους φίλους τους να βλέπουν τα βίντεο μας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε τα έργα μας και να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω την κοινωνία. Excellent. So, τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, 21ο broadcast, πράγμα μου, σωστά τα λέω. 21ο, Original Minds Broadcast, Ειρήνη Αρέστη, σε ευχαριστούμε ξανά από καρδιάς για τον χρόνο σου και για την θετική σου αύρα που είσαι εδώ κοντά μας. Έχουμε τεράστιο line-up, αύριο τον Δόκτωρ Μάγιον Κυραζίν, μάχουμε να κλείσω την Κυριακή, εκτός αν έκλεισες κάτι άλλο, σερτ, εσύ να με ενημερωθούμε μετά να μιλήσουμε. Έρχεται μια καινούργια εβδομάδα. Για όσους εκεί είναι θρήσκοι, Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, αύριο Μεγάλο Σάββατο. Καλή Ανάσταση να έχετε όλοι σας. Stay safe, stay home. Δώστε αγάπη, εξελιχτείτε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι κάθε μέρα. Και είπαμε, σώμα, πνεύμα και μυαλό, ελέγξετε τις σκέψεις σας, τρώετε καλά. Χρησιμοποιήστε την supplements, είναι καλό, γιατί το φαΐ είναι όσο καλό όσο ήταν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Έχουμε 21 podcast για να δείτε ξανά, αν θέλετε, βάστε στη σελίδα μας Original Mind στο Facebook, είμαστε TikTok, Instagram, YouTube, Patreon, αν θέλετε να στηρίξετε τα έργα μας, όπως είπε ο Σέρτς, μπράβο μου, έρχονται πολλά κομμάτια και το Original Mind δεν να μην είδαμε σε τον τετράγωνο οθόνη που βλέπετε. Έχουμε πάρα πολλά που έρχονται. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά σας. Καλό υπόλοιπο. Καλό βράδυ.